Είχε μεγαλώσει ολότελα μέσα, μάλιστα λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα. Λέω, μήπως μεγάλωσε ολότελα το παιδί μέσα σε κάποιον δοκιμαστικό σωλήνα. Που και εκεί δεν ήταν τόσο εκπληκτικό, απλώς είναι ένα τεχνικό, καθαρά τεχνικό επίτευγμα. Όχι επιστημονικό, τεχνικό επίτευγμα είναι. Γιατί απλώς θα αντικαθιστούσε ο σωλήν τα σπλάχνα της μητρός, την μήτρα συγκεκριμένα. Τίποτα άλλο, είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Μόνο δεν ξέρω αν έχουμε κανένα γιατρό εδώ, εκτός το διάρκειο. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο εκπληκτικό. Έχουμε άλλα πολύ πιο εκπληκτικά. Όμως, όταν ρώτησα να μου πούν λεπτομέρειες περί τίνος πρόκειται και κατατοπίστηκα, είπα ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τόσο θόρυβος γύρω από το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Πιο απλό από απλό. Αν υπάρχει κάποιος λόγος, κυρίως στην γυναίκα, γίνεται η τοποθέτηση του σπέρματος καταλήλως, αφού θα μεγαλώσει λίγο, ίσως ώρες, μέρες, κάπως έτσι μέσα σε έναν άλλον χώρο, και μετά τροποτινά φυτεύεται στα σπλάχνα της γυναικών. Είναι από το σπέρμα του συζύγου της κτλ. Όπως μπορούσαμε να έχουμε και άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, που μια δυσκολία, μια ανικανότητα για μια στιγμή, εκλεκτική ανικανότητα, όταν λέω εκλεκτική, σε συγκεκριμένη περίπτωση, και να γίνει αυτή η μεταφορά του σπέρματος. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι η μεταφορά του σπέρματος. Όπως έχουμε και την τεχνητή γονιμοποίηση, που είναι μεταφορά του σπέρματος και τίποτα άλλο. Δεν είναι τόσο εκπληκτικό. Αλλά από τεχνικής πλευράς δεν είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Καθόλου σπουδαίο πράγμα δεν είναι. Απλώς γεφυρώνουμε μία απόσταση τροποντινά, επειδή αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο. Και το ερώτημα είναι, να σας διαβάσω και τη διατύπωση, ποια είναι η θέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας πάνω στο θέμα των παιδιών του Σωλήνα. Και νομίζω πως το παιδί του Σωλήνα είναι δεκτό και από την Εκκλησία, αλλά τι γίνεται σε περίπτωση που το σπέρμα είναι του γιατρού ή άλλου ατόμου και δεν είναι του πατέρα. Θεωρείται σωστό αυτό? Η μέθοδος αυτή δεν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, μια και ανατρέπει την ίδια τη φύση. Λοιπόν, επειδή είναι ένα θέμα τεχνικό και υπερνικά τη μία τεχνική δυσκολία, θέμα ηθικό δεν τίθεται, εφόσον και καθόσον το σπέρμα του, του ανδρός είναι του συζύγου. Εφόσον το σπέρμα του ανδρός είναι του συζύγου, ούτε καν μοιχεία θεωρείται, ούτε τίποτα. Είναι μια υπερνίκηση μιας τεχνικής δυσκολίας. Και η απάντηση στάθηκε τέλειως. Ούτε αμάρτημα ούτε τίποτα. Μάλιστα στην τελευταία υποπαράγραφο που λέει εδώ, αν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού εντός εισαγωγικών, έχει το σεξουαλική επαφή. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Ο Θεός όρισε τα πράγματα έτσι. Αν αυτή η περίπτωση μπορεί να υπερνικηθεί, γιατί δεν υπάρχει, είναι ανεπαρκής, και δίνεται να υπερνικηθεί με άλλον τρόπο, όπως ακριβώς τα λέγαμε και το θέμα του φαγητού ή το θέμα της αφοδεύσεως. Αν υποτεθεί ότι για κάποιο λόγο κόψαμε το παχύέντερο, είχε καρκίνο, και κάναμε μια τεχνητή νέδρα, και έτσι αχρηστεύεται τελείως η φυσιολογική έδρα και βγάζουμε από κάπου από εδώ, βγάζουμε μια σωλήνα και έχουμε από εκεί τεχνητή νέδρα. Σε τι είναι το παράξενο και το περίεργο? Δηλαδή πραγματικά ούτε ηθικό θέμα προκύπτει, ούτε πρόβλημα, ούτε τίποτα, τίποτα. Τελείως. Μόνο μια ειδική περίπτωση υπάρχει, είναι η εξής, που λέγει εδώ. Τι γίνεται που σε περίπτωση το σπέρμα είναι του γιατρού και τα λοιπά. Δηλαδή τότε μπαίνει το τρίτο πρόσωπο. Βέβαια δεν μπορώ να πούμε του γιατρού, είναι λιγάκι επικίνδυνο. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ο λεγόμενος δότης. Όταν πλέον εδώ δεν υπάρχει καν σπέρμα εις τον άντρα. Η γυναίκα είναι γόνιμος, αλλά ο άντρας δεν έχει σπέρμα ή το σπέρμα του είναι άχωνο. Και έτσι δεν κάνουν παιδιά το ζεύγος, και έχουμε την τεχνητή γονιμοποίηση. Στην τεχνητή γονιμοποίηση έχουμε την παρέμβαση τρίτου. Αυτό το θέμα η Εκκλησία μας το θεωρεί αυτή τη στιγμή, το θεωρεί μοιχεία.
Και η τεχνητή γονιμοποίηση δεν επιτρέπεται από ηθικής πλευράς. Αυτή είναι η απάντηση στο θέμα αυτό. Έτσι, επαναλαμβάνω και κλείνω, γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν το σπέρμα είναι του ιδίου συζύγου, θέμα δεν τίθεται. Όταν είναι τρίτου δότου, δηλαδή, τότε έχουμε μοιχεία, έτσι τουλάχιστον το χαρακτηρίζει η Εκκλησία, δεν είναι δική μου γνώμη, προσέξτε, δεν είναι δική μου γνώμη, έχει διατυπωθεί αυτή η γνώμη, και είναι μοιχεία και δεν επιτρέπεται. Δηλαδή η Εκκλησία μας δεν υιοθέτησε την τεχνητή γονιμοποίηση από τρίτον άνθρωπο, από άλλον δότη. Αυτό δεν το υιοθέτησε και το φέρει μοιχεία. Αυτά, αγαπητοί μου, για τις απορίες αυτές του παιδιού του Σωλήνα, του διαβόητου.